κάτι εκφράσκεσαι. Για λέγε. Λοιπόν. Έλα, πάω ψήσε, πάμε παρακάτω. Δε, πρώτα απ' όλα, οποία τιμή να τηλεφωνώ μετά τον Αλέξανδρο. Ναι, οποία τιμή. Μ' αρέσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι γραμματιζούμενος. Γραμματιζούμενος. Και δεύτερον, επειδή είμαι για το σκηνικό με του Άλτα, θέλω να πω κάτι. Έλα, μα τι έγινε. Και εσύ ήσουν αυτό από τη Μάρτυρα. Για να σου πω κάτι. Ή ήταν δικιά σου εικόνα. Άκουρε, φίλε, αυτά εμείς τα περιστατικά, σαν εκπομπή, τη γελάμε με αυτά τα. Σπάμε πλάκα. Ξέρει γιατί σπάω πλάκα. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Όχι. Γιατί έσπαγα πλάκα και με τον Ιατρόπουλο και με τον Νέτο και με τους παίκτες του Άρη που τους κοπανάγανε οι παοξίδες γιατί έπεφτε ο Πάοκ. Γελάω εγώ με αυτά. Ξεχνάς. Και κάτι άλλο έγινε. Τι έγινε. Οι φίλαθλοι του Άρη ορμήξανε τους φιλάθλους του Ηρακλή. Τους παίκτες. Τους παίκτες του Ηρακλή και τέτοια, ναι. Α, τα λες άλλο. Έτσι. Γιατί δεν δίναν το παιχνίδι τζάμπα. Γιατί δεν δίναν το παιχνίδι τζάμπα. Έτσι. Ο Σκόρδας ήθελε να δώσει το παιχνίδι, αλλά δεν είχε λεφτά να το αγοράσει, να πούμε, και πήγα τραμπούκο και. Σκάσε. Ναι, σκάσε. Κατάλαβες, γίνονται αυτά. Ναι. Λέγε αυτό. Έχει βάλει Πέμπτη και προχωράς στο περιφερειακό τώρα. Τι Πέμπτη αυτό, δεν έχει ταχύτητες. Ούτε φρένα έχει. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, μετά το μάτι στο Περιστέρι. Ναι. Αν το ψάξετε λίγο. Ναι. Λοιπόν, βγήκε συγκεκριμένη σελίδα και στοχοποιούσε τον Βάρδα. Ναι. Με κάποιου πολύ. Καθόλου. Για τα φυλάκια που έστειλε στο Σαββίδι. Στον μπαμπά, φυλάκια έστειλε. Στον ιό, στον ιό. Ναι, στον μπαμπά, ναι. Όχι, άλλη σελίδα. Και στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κάποιο κλαμπ μια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα στην Αθήνα. Εντάξει, από τους πιο δραστήριους θα μπορούσε να πω κατά τούτο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Για μένα αυτά είναι γελία, αδιάφορα και ποταπά. Σημασία έχει να σου πω κάτι. Ότι ζει ο Βάρντ. Πρώτον, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεύτερον. Ότι αν ήταν να γίνει κάτι κακό, όπως κάποιοι υπονοούν ότι πήραξε κάποια γκόμενα, να είσαι σίγουρος δεν βγάζει πιστόλι κάποιος για πλάκα. Αν το βγάλει, κάτι κάνει. Αυτοί πήγαν από εκφορισμό, δεν ξέρουν ότι ο Άντα είναι κανονικός τρελός. Το βάλε στα πόδια και τελείωσε η μπουκάδα εκεί. Εντάξει. Θέμα είναι το εξής, επειδή ακούω τους παγουζίδες ότι λένε με ποιο παίζει ο Ατρόμητης την Κυριακή, με ποιο παίζει ο Ατρόμητης. Τη Δευτέρα παίζει, όχι την Κυριακή. Τη Δευτέρα, λάθος μου. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα, είναι άλλο το θέμα. Έχει να κάνει με το σκηνικό που έγινε στο γήπεδο του Περιστερίου με τους παδούς του Ολυμπιακού. Τελείωσε. Πάει. Όλοι αυτά. Και κάτι να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η κυρία που είχε την αντιπαράθεση με τον ιατρό. Ναι. Να καλά. Αν είναι ιατρός, είναι εκτιμή αυτό. Παρακαλώ πολύ. Εάν είχε αντανακλαστικά οι χολύπτες εδώ πέρα, θα είχε γίνει viral. Ναι, παιδιά. Το κάναμε στο rapto.gr, το κόψαμε. Το κάνει ο κομμουνιστής ο οποίος είναι γάτα με λουστρίνια. Δεν υπάρχει τώρα. Rapto.gr. Εδώ κοιμούνται οι δικοί μας. Δεν το πήραν. Έχω μια ώρα να πετύχω το κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πες πού να μπει κομμουνιστή, Rapto.gr. Θα τα πούμε μετά. Από εκεί μπαίνω και θα θαυμάζω. Γεια σου, καλά. Γεια σου. Λοιπόν, βρείτε να βγαίνει πιο συχνά και να. Εντάξει, δεν μπορεί. Όπως βρήκαμε εσένα, να βρούμε και αυτήν. Γεια. Ο Μπάμπης, άκου μήνυμα. Αυτό που έχασε ο Μασούτ, το έχασε Τετάρτη Δημοτικού. Και μετά με βάζανε να παίζω τέρμα. Διάλειμμα. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλος. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν.
Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.